Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ανοίγουμε το φάκελο επιχειρηματικότητα. Να δούμε τι γίνεται στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή. Ιδρύονται αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια. Να δούμε πώς μπορεί να εξυπηρετήσει έτσι αυτή η νέα καινοτομία. Να δούμε βεβαίως τι συμβαίνει γενικότερα με την τοπική επιχειρηματικότητα. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις για το τοπικό επιχειρήν. Και κοντά μας έχουμε τον Μανώλη Αλφιεράκη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Ηρακλείου, για να μας τα πει όλα αυτά. Καλώς ορίσατε. Στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχονται τα αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια, κύριε Αλφιεράκη. Τι είναι, μια καινούργια, μια αλλαγή ουσιαστικά. Ναι. Να σας πω, το κάθε επιμελητήριο από τα εμποροβιομηχανικά τώρα μπορεί να ιδρύσει οποιοδήποτε τμήμα θέλει της τοπικής οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό όμως εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν είχαμε αγροτικό τμήμα. Τώρα με παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Αυγενάκη, θέλει να βάλει το επάγγελμα, το αγροτικό, δηλαδή την επιχειρηματικότητα, την αγροτική μέσα στα επιμελητήρια. Αυτό έχει βέβαια πολλούς παραμέτρους, έτσι. Καταρχάς και εμείς θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς, ας πούμε, θα μορφοποιηθεί αυτό το θέμα. Mm-hmm. Θέλω να πω όμως στα επιμελητήρια ότι προς το καλό των επιχειρηματιών γενικότερα και αυτών που είναι τώρα και αυτών που πρόκειται να συμμετέχουν, είναι θετικό. Το θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό μέτρο, γιατί μπορεί να βοηθήσει και την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι, λόγοι ας πούμε έτσι πιστοποίησης, θα έλεγα, του επαγγέλματος, να το πω έτσι πιο στο επιχειρηματικό τοπίο, που αυτό από ό,τι τουλάχιστον λέγεται και από τον Υπουργό, είναι να έχουν πρόσβαση προς κοινοτικά προγράμματα, και να είναι πιο, αν θέλετε, έτσι επιλέξιμοι σε πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν είναι. Άρα, κύριε Αλφιεράκη, ακούγεται θετικό και μήπως τελικά άργησε και λίγο. Κοιτάξτε, όπως θα κάνω τη σύγκριση αυτό, το που θα μπορούσαμε και εμείς να το είχαμε δημιουργήσει και δεν το κάναμε, τώρα όμως αποκτά άλλη υπόσταση, έτσι. Γιατί είναι βάση νόμου, σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό κάποια κατηγορία επιχειρηματιών αγροτών να εγγράφονται στα επιμελητήρια, και σίγουρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει από μόνο του αν δεν υπήρχε, ας πούμε, αν δεν υπήρχαν τα κίνητρα. Mm-hmm. Και κάποιες δεσμεύσεις απέναντι και στους μεν και στους δε, έτσι. Γιατί θέλω να πω ότι όταν κάτι επιβάλλεται και είναι και υποχρεωτικό, δημιουργεί και άλλες παρενέργειες, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι το λιγότερο που μπορεί έτσι να περιμένει κάποιος είναι κάποια χρέωση που θα έχει, ας πούμε, για να τηρήσει τη μερίδα του, ας πούμε, στο επιμελητήριο. Όταν λέμε τώρα επιμελητήριο, δεν είναι, είναι κάτι. Είναι χαμηλό τώρα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό καθορίζεται βασικά από την κυβέρνηση, πάλι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, το πόσο είναι αυτό. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα και δεν θα είναι αυτό το ζητούμενο σε αυτή εδώ την περίπτωση. Νομίζω πάντως η αίσθησή μας είναι ότι με βάση και τις συγκυρίες, τις μεγάλες προκλήσεις, τη νέα εποχή, τις αλλαγές με την ΚΑΠ, όλα αυτά που συζητάμε, νομίζω ότι είναι ένα αναγκαίο βήμα για να μπορούσουν να πάρουν και μια όθηση και μια στήριξη παραπάνω, ίσως και λίγο εξχρονισμό. Έτσι, ναι, κοιτάξτε, οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν μια συνδικαλιστική εκπροσώπηση, η οποία όμως δεν θα έλεγα ότι είναι, δεν είναι προς Θεού, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται και μια θεσμικότερη, ας πούμε, εκπροσώπηση, η οποία να είναι σε αυτό το ρόλο των επιμελητηρίων, που σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι, και όχι μόνο των επιστημών, υπάρχουν τα επιμελητήρια, τα οποία ξέρουμε καθαρά ότι είναι σύμβουλοι προς την πολιτεία κυρίως, αλλά και προς τα μέλη τους, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνουν μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα μέλη τους, έτσι, και την τοπική οικονομία γενικότερα, στο να έχουν τεκμηρίωση σε αυτά τα οποία συζητούν και σε αυτά τα οποία προτάσουν, πιο οργανωμένα θα έλεγα, και με την τεκμηρίωση αυτή που είναι απαραίτητη να γίνεται. Νομίζουμε κάθε ότι είναι και ένα βήμα, κύριε Αλφιεράκη, που ουσιαστικά βοηθάει και σε αυτό το πολυπόστο που συζητάμε, πώς θα διασυνδεθεί καλύτερα και θα υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία του πρωτογενούς τομέα με σίγουρα την επιχειρηματικότητα. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι αυτό. Και εμείς τον πύχη το βάζουμε πολύ ψηλά. Θεωρούμε ότι η αγροτική παραγωγή, η αγροτοδιατροφή, όλα αυτά είναι, ας πούμε, στις επιλέξιμες ενέργειες και του επιμελητηρίου μας, χωρίς να έχουμε απαραίτητα και τα μέλη, έτσι. Το κάναμε, άρα τώρα θα το κάνουμε με περισσότερο ζήλο, αν θέλετε, και
Και με τη συγκατάθεση βέβαια αυτών οι οποίοι είναι και θα εκπροσωπούνται οπωσδήποτε και στα συμβούλια και θα έχουν, ας πούμε, και ένα άλλο να πούμε πάντως, ρόλο, έτσι, σωστά, γενικότερα. Να πούμε ότι αυτό ουσιαστικά είναι μια ρύθμιση, έτσι, νομοθετική, θα θεσπιστεί, άρα είμαστε ακόμα, είμαστε σε πρώιμο στάδιο και πρέπει κοιτάξτε, να δούμε και τα πρακτικά. Από ό,τι έχω ακούσει και από τον ίδιο τον Υπουργό είναι ότι το έχει, μας το είπε και από τα πρώτα που μας είπε και ότι θα το προχωρήσει. Mm-hmm. Άρα το θεωρούμε ότι θα γίνει. Έτσι. Τώρα πότε θα γίνει το λέει και σύντομα. Τώρα θα δούμε πότε. Λογικά θα γίνει. Το περιμένουμε σύντομα. Ναι. Λοιπόν, επιμελητήριο Ηρακλείου, περιμέναμε, κύριε, όχι μόνο στο δικό μας, περιμέναμε εκλογές τώρα το φθινόπωρο, δεν τις είδαμε ποτέ, αναβλήθηκαν ξανά, κυρία Λιφιεράκη, για του χρόνου είναι τέτοια εποχή. Η τρίτη φορά που αναβλήθηκαν, έτσι επαναβάλλονται. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Εμείς έχουμε αντιδράσει και σαν Κεντρική Ένωση, ας πούμε, στο να μην παρατείνονται τόσο οι διάρκειες των συμβουλίων, γιατί ήδη είμαστε 6 χρόνια, θα πάμε στα 7, ενώ έπρεπε να έχουμε μια τετραετή θητεία. Άρα πότε κανονικά θα έπρεπε να είχε... Έπρεπε να είχε γίνει πριν 3 χρόνια. Και αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας, να φανταστώ. Από το 2018 ήταν 18, 20, 21. 21 έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές, το 21, έτσι. Άρα θα πάμε 3 χρόνια μετά. Νομίζω ότι είναι λίγο πρωτάκουστο. Ναι, είναι. Συμβαίνει, να σας πω, συνέβαινε αυτό και παλιότερα και οι προηγούμενες εκλογές είχαν αναβληθεί, αλλά όχι τόσο. Και οι προπροηγούμενες. Εντάξει, συνήθως, ας πούμε, οι λόγοι που αναβαλόταν, ας πούμε, στο παρελθόν ήταν λόγω του να φέρουμε ένα νέο επιμελητριακό νόμο. Η κάθε κυβέρνηση έλεγε αυτό. Θέλει να βάλει την πινελιά της. Ναι, θέλει να βάλει την πινελιά της οπωσδήποτε. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνονται αλλαγές, ας πούμε, και στον επιμελητηριακό θεσμό. Εν τούτης, είτε δεν το προλάβαινε, είτε αυτό, λέει να πάρουμε και λίγο αναβολή. Τώρα, να σας πω, δεν είναι το ζητούμενο ούτε από εμάς που είμαστε τώρα στη διοίκηση, αλλά ούτε αυτούς που είναι αντιπολίτευση. Γενικότερα, ας πούμε, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, έπρεπε να γίνουν όταν φέτο οι εκλογές. Λόγω των περιφερειακών και των τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή λέει, πολλοί θα συμμετείχαν, είχαν δηλώσει κάποιοι ότι θέλανε μια αναβολή, δεν τους δόθηκε. Τώρα τι να πούμε. Είναι λίγο, ακούγεται, πάντως λίγο περίεργο. Ναι, ακούγεται. Τώρα, εσάς τώρα επιτρέψτε. Σας λέω και εμείς είχαμε εκφραστεί πάνω σε αυτό. Έτσι, είχαμε εκφραστεί ότι δεν θέλαμε να γίνει, να υπάρξει αναβολή το μέλλον. Εκλογές λοιπόν του χρόνου, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2024. Με εσάς. Δεν αλλάξει κάτι. Με εσάς υποψήφιο. Κοιτάξτε, να σας πω, αν γινόταν φέτο, θα είχαμε πει ότι θα συμμετείχα. Τώρα μέχρι του χρόνου έχουμε ακόμα χρόνο. Θα το σκεφτείτε. Εντάξει, το σκεφτούμε να δούμε και οι εξελίξεις ποιες θα είναι, τη διάθεση του καθενός, τι άλλο θα υπάρξει. Είναι πολλά πράγματα, ας πούμε, που δεν μπορούμε να τα προδικάσουμε. Να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα της τοπικής επιχειρηματικότητας, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και τα διαχρονικά και τα καινούργια ίσως, γιατί έχουμε και νέα δεδομένα με την ενεργειακή κρίση, το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, τα προβλήματα, ας πούμε, των επιχειρηματιών είναι πώς τα αντιλαμβανόμαστε, έτσι, να το πω διαφορετικά. Είναι, ας πούμε, ότι βρισκόμαστε καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα. Άρα από εκεί πέρα αρχινάμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις μας γίνονται με άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Και μάλλον μας στεναχωρούν. Όχι, της Ένωσης του εσωτερικού είναι, έτσι δεν είναι. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε πολλά πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και κάποια θετικά, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα τραπεζικό σύστημα. Ένας μεγάλος βραχνάς. Έτσι, που τον ζήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα περισσότερο από τις άλλες χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης. Και αυτή όλη η κατάσταση είχε, ας πούμε, και αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, πολλά κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί και δεν συμμαζεύεται το πράγμα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι αυτό. Και ένας μικρός αριθμός, θα έλεγα, επιχειρήσεων είναι αυτός ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στο τραπεζικό σύστημα, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν πρόσβαση οι επιχειρηματίες? Δυστυχώς οι μικροί, οι μεσαίοι, δεν, οι μικροί, και όταν μιλάμε εδώ μικροί, μιλάμε μικροί και πολύ μικροί. Δεν έχουν, δυστυχώς, ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, ελάχιστα έως μηδέν, ας πούμε, θα έλεγα. Όσον αφορά τώρα, ας πούμε, στο τραπεζικό σύστημα, και εκεί υπάρχει, ας πούμε, δυσχέρεια, γιατί αν δεν είσαι καθόλου εντάξει, και πείτε μου τώρα πόσες επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν χρωστούν, πείτε μου πόσες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν τακτοποιήσει όλες τις αυτές. Και μετά από αυτή την οικονομική κρίση που περάσαμε και την πανδημία. Έτσι. Ενώ στην πανδημία υπήρξαν κάποιες ανοχές, τώρα από εδώ και πέρα δεν θα τις έχουμε αυτές. Θα υπάρξει, ας πούμε, μια αυστηρότερη πολιτική, μια δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν θα επιτρέπει
στο να δίνονται έτσι χάρες, να το πω, επιδοτήσεις, οτιδήποτε, ας πούμε, για να διευκολύνουν χρέη και οτιδήποτε. Σωστά. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην τοπική επιχειρηματικότητα φαντάζομαι παραμένει, αλλά σε τι βαθμό έχει αρχίσει να εξομαλύνεται κάπως η κατάσταση? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βλέπουμε την ακρίβεια να είναι σε αυτά τα ύψη, τα δυσθεώρητα, η οποία είναι απότοκος της πανδημίας, η ακρίβεια, λόγω της χαλάρωσης, αν θέλετε, ας πούμε, όλης αυτής της ιστορίας που δημιουργήθηκε με τον παραγωγικό ιστό, έτσι, με την αλυσίδα αυτή, έχουν δημιουργηθεί αυτά τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε μια κανονικότητα που είχαμε πριν το 19, έτσι, όσον αφορά την πανδημία και μόνο. Γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης, λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ, θα έλεγα, υπάρχουν θέματα. Πρώτες ύλες, έχουμε λήψεις και σε πρώτες ύλες και σε βασικά είδη που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να δουλέψουν? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω αυτό, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή λήψεις. Είναι όμως κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει τον τρόπο της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θέλετε, ας πούμε, από τις πολύ μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, να πούμε τώρα από σπάνιες γιές, ας πούμε, από ορυκτά και τα λοιπά, τα οποία στενεύουν ή ζητούνται πολύ περισσότερο, ας πούμε, στις νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά δημιουργούν, ας πούμε, παράπλευρες αντιδράσεις, όπως θα δούμε, ας πούμε, στην τεχνολογία των αυτοκίνητων. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι σήμερα πολύ ακριβώς σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Έτσι. Καλά, έχει εκτοξευτεί τώρα. Έχει εκτοξευτεί πάρα πολύ, ναι, βέβαια. Μετά τα προϊόντα της τεχνολογίας έτσι αποκτούν συνήθως περισσότερο, ας πούμε, χώρο, ας πούμε, έτσι, στις καταναλωτικές μας συνήθειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν, απλώς αυξάνεται η ζήτηση κάποιων προϊόντων, υπάρχουν αυτό είναι κατανοητό σε έναν βαθμό. Στα υπόλοιπα όμως, πολλές έτσι δομές έχουν, θα έλεγα, στην πανδημία καταστράφηκαν, ας πούμε, εντελώς. Δεν επανήλθαν, ας πούμε, θα επανέλθουν οπωσδήποτε, αλλά θέλει ακόμα θέλει το χρόνο. Ακόμα και θέλει το χρόνο το. Κύριε Λουχεράκη, τελευταίο 1,5 χρόνο συζητάμε για το σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών στο πρωτογενή τομέα. Υπάρχει έλλειψη και σε εσάς στις επιχειρήσεις? Παντού υπάρχει, ναι. Υπάρχει, μα σε εμάς είναι το μεγάλο θέμα. Υπάρχει, αν θέλετε, ας πούμε, ακόμα, ας πούμε, και από το ανειδίκευτο προσωπικό, αλλά εκεί που υπάρχει το μεγάλο θέμα είναι στο αρκετά εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι. Γιατί σήμερα μπορεί μια επιχείρηση να μπορεί να προμηθευτεί, ας πούμε, ένα μηχάνημα έτσι τεχνολογικό, θέλει όμως και τους κατάλληλους χειριστές. Και δεν τους βρίσκει. Δεν τους βρίσκει, βεβαίως. Αυτό τώρα πού οφείλεται? Είναι και θέμα ότι δεν έχουμε σχολές ουσιαστικά. Γιατί δεν έχουμε. Κοιτάξτε, και από εκεί που έχουμε και προσφέρεται, τα νέα παιδιά δεν πάνε σε αυτή την κατηγορία. Όχι, πάνε, ας πούμε, από την κατηγορία του πανεπιστημίου και πάνω, ας πούμε. Έτσι, είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Επιλέγουν, ας πούμε, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα. Όχι επιστήμες, δεν θα έλεγα επαγγέλματα. Ξέρουμε, του γιατρού, του νομικού. Και δεν πάνε για τεχνίτες, ας πούμε. Όχι, τεχνίτες, ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η τάση. Ενώ αντιθέτως στο εξωτερικό, ας πούμε στην Αγγλία, στη Γερμανία, αυτό είναι το κύριο επάγγελμα των κατοίκων εκεί. Έτσι. Ωραία. Όλοι ασχολούνται. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Εμάς φέρνουμε δηλαδή εισαγόμενους, ας πούμε, μετανάστες, οτιδήποτε, ας πούμε, οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το ίδιο, που έχουν και παιδεία πάνω εκεί, έτσι. Γιατί και να θέλει κάποιος, ας πούμε, να κάνει, ας πούμε, ένα ειδικό επάγγελμα, δεν μπορεί να το κάνει λόγω έλλειψης γνώσεων. Προφανώς. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Και ειδικά αν είσαι σε μεγάλη ηλικία, καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο, σαφέστατα. Κύριε Λουχεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.